Στα πλαίσια των σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων που κάνει η τρικομματική κυβέρνηση, φαίνεται ότι έχει φτάσει και η ώρα για την ιδιωτικοποίηση ζωτικών κοινωνικών αγαθών όπως είναι το νερό. Σε μια διακήρυξη του ΟΗΕ έγραφε επί λέξη ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα ουσιώδες για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων και προϋπόθεση για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, στην μνημονιακή Ελλάδα έχουμε αρχίσει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αρχίσαμε από τη Θεσσαλονίκη την ΕΙΑΦ, την εταιρεία που, την κρατική μέχρι τώρα εταιρεία, η οποία διαχειριζόταν την ίδρυση και την αποχή της Θεσσαλονίκης, και ακολουθεί μετά η ΕΙΔΑΠ. Παρ' όλα αυτά, οι θειασότες της ιδιωτικοποίησης ισχυρίζονται ότι με την ιδιωτικοποίηση θα υπάρξουν δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Πρώτον, θα έρθουν οι πολυπόθετες επενδύσεις στην Ελλάδα, και δεύτερον, θα γίνει καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Οπότε, φυσιολογικά, το πρώτο ερώτημα είναι πώς αληθεύουν αυτά τα δύο επιχειρήματα. Το ρωτάω δηλαδή αν υπάρχει μια διεθνής εμπειρία που να έχει να κάνει με ιδιωτικοποίηση σε άλλες χώρες και τι αποτέλεσμα έχει αυτή. Διεθνής εμπειρία λέει ακριβώς το αντίθετο. Για παράδειγμα. Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση του νερού οδηγεί στην αύξηση των τιμών της τιμολόγησης. Δεν μπορούν οι ιδιωτικές εταιρείες να εγγυηθούν αυτό για το οποίο πληρώνονται, δηλαδή και τη συντήρηση του δικτύου και την παροχή των συνθηκών υγιεινής που πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν στο πόσιμο νερό. Και γι' αυτό τον λόγο ανακτάται ο δημόσιος έλεγχος σε πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά παραδείγματα. Άρα, εκείνο που συμβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε στην αρχή. Είναι σαφές ότι το νερό είναι ένας πολύ ιδιαίτερος φυσικός πόρος. Έχει οικονομική διάσταση, έχει οικονομικά χαρακτηριστικά, εντός όμως δεν μπορεί κάποιος να το δει μόνο με αυτά. Και έτσι όπως με την λογική που πάει να γίνει η ιδιωτικοποίηση. Ως φυσικός πόρος πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλους, να υπάρχει ένα χαμηλό κοινωνικό τιμολόγιο και άρα να είναι προσβάσιμο από όλους. Και από εκεί και πέρα, στη σχέση με την τιμολόγηση, η κλιμακωτή τιμολόγηση στις υψηλές καταναλώσεις καλώς και πρέπει να υπάρχει, διότι δεν πρέπει να σπαταλάτε. Άρα, από τη φύση του, λόγω του κόστους που υπάρχει για την άντλησή του, για τον καθαρισμό του, για την μεταφορά του, απαιτεί πολλές και σημαντικές επενδύσεις. Τις οποίες τα παραδείγματα που έχουμε δει από το εξωτερικό, ουσιαστικά ακόμα και αν υπάρχουν μέσα στα συμβόλαια, δεν τις υλοποιούν οι εταιρείες. Αντίθετα, έχουμε ακριβώς αυτό, αύξηση του τιμολόγιου, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχα βελτίωση της ποιότητας ή πιο αποδοτική χρήση. Να πούμε επίσης ότι οι ιδιωτικές εταιρείες σε πολύ μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν, επειδή ακριβώς πρόκειται η ίδρυψη και η αποχέτευση για ένα πολύ ιδιαίτερο, μια πολύ ιδιαίτερη υπηρεσία, τη χρησιμοποιούν και είναι το πρόσφατο το παράδειγμα του Βελγίου, όπου η ιδιωτική εταιρεία ουσιαστικά έριξε ανεπεξέργαστα λίμματα μέσα στο ποταμό, χρησιμοποιώντας το ως πίεση για να γίνει επένδυση που χρειαζόταν από το κράτος και όχι από εκείνη, αν και ήταν μέσα στις υποχρεώσεις της. Γενικότερα η ιδιωτικοποίηση δεν είναι κάτι που ξεκινάει τώρα με την μνημονιακή τρόικα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας ότι η διαδικασία ξεκινάει από το 1999 όταν εισήχθησαν οι δύο εταιρείες, η ΕΔΑΠ και η ΕΑΣ, στο χρηματιστήριο Επισημίτη. Ήδη ουσιαστικά πάβουμε να μιλάμε για κρατικές εταιρείες κοινωνικής ωφέλειας και μιλάμε πλέον για εταιρείες ΑΕ, σημαίνει στο χρηματιστήριο. Μάλιστα, στην ΕΙΑΘ, η ΣΟΕΣ κατέχει 5,46% η πολυεθνική γαλλικών συμφερόντων ΣΟΕΣ, για όσους δεν την ξέρουν. Κατέχει ήδη 5,46% από την ΕΙΑΘ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μέσα στην πολιτική της ήταν ουσιαστικά η μη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Δηλαδή, μπορεί το δημόσιο να είχε το μεγάλο ποσοστό, στην ουσία όμως η εταιρεία εκκινείται με όρους αγοράς. Από 700 υπάλληλους είχαν 265 αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό για τα επιχειρήματα περί θέσεων εργασίας και των επενδύσεων. Όσο για τις επενδύσεις, οι γαλλικές εταιρείες δεν έχουν επενδύσει ούτε σύνδια τους στη χώρα. Η Γαλλία που έχει την πιο μακρόχρονη διαχείριση υπηρεσιών ίδρυυσης από τον ιδιωτικό τομέα και εκεί που είναι και η έδρα της Veolia και Suez, που είναι οι δύο μεγάλες πολυεθνικές του κλάδου, έχουν επενδυθεί λεφτά από το δημόσιο σε μελέτη που έγινε το 2009 88%. Δηλαδή, ουσιαστικά τα ιδιωτικά κεφάλαια που πήγαν στα δίκτυα και στις συντήρησεις ήταν μόνο 12%. Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα που λέγονται γενικά από την αντίπαλα όφη είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν πουθενά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα κριτήριο. Εκτός όμως από το θέμα της τιμολόγησης, που είναι μια άμεση συνέπεια που βλέπουμε όλοι στη τσέπη μας,
Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να παρατηρηθεί είναι και το θέμα της ποιότητας του νερού. Έχουν, δηλαδή, ακόμη και ποσοστά, έχουμε περιπτώσεις τις οποίες, όπως του Καναδά, με ακραία την περίπτωση του Καναδά, όπου 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επειδή ήταν από βακτηρίδια ή κολάι κτλ. Και επειδή η εταιρεία που έκανε τους ποιοτικούς ελέγχους ήταν ιδιωτική, αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των ελέγχων, ισχυριζόμενοι ότι είναι πνευματική της ιδιοκτησία. Να σημειώσουμε ότι στο Παρίσι έχει ανακτηθεί ο δημόσιος έλεγχος, είναι σημαντικό γιατί η Σουέζ είναι γαλλική. Και ότι άλλοι 39-40 δήμοι ανακτούν το δημόσιο έλεγχο στο νερό, έχει μια σημασία. Είναι η Βρέστε, η Τουλούζη, το Μπορντό, η Νίκαια. Είναι πάρα πολλές πόλεις στην Γαλλία. Την πατρίδα την ίδια του πολυεθνικών του νερού που παίρνουν πίσω τη στην του νερό. Άρα όλη αυτή η τάση που έχετε ως εξυγχρονισμός εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα είναι μια τάση προς τα πίσω, προς το παρελθόν. Το νερό είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση από ό,τι άλλες περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης. Και αυτό συμβαίνει επειδή στην περίπτωση τη διαχείριση των εδάφων πόρων και του νερού, έχουμε μία λεκάνη απορροής, έχουμε ένα κύκλο νερού και έχουμε ένα σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Άρα, όταν αυτά θα περάσουν στον ιδιωτικό έλεγχο μιας εταιρείας, δεν θα έχουμε το κλασικό παράδειγμα που, ας πούμε, στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιωτών και επομένως καλύτερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες. Εδώ έχουμε ένα δημόσιο αγαθό το οποίο μεταφέρεται ως ιδιωτικό μονοπόλιο στην εταιρεία που θα πάρει το νερό της Θεσσαλονίκης ή το νερό της Αθήνας. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ένα δεύτερο σκέλος είναι μια συνηθισμένη αντίστοιξη που κάνουμε μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εδώ φαίνεται, σε αντίθεση με αυτό που κυριαρχεί στην κοινή γνώμη, ότι είναι ο ιδιωτικός τομέας που δεν τα καταφέρνει καθόλου και ο δημόσιος που φαίνεται να ανακτά τον έλεγχο για να εγγυηθεί αυτά τα δύο πράγματα που είπαμε στην αρχή, δηλαδή τις τιμές και τις συνθήκες του πόσιμου νερού. Ένα τελευταίο στοιχείο, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, είναι ότι επειδή αρκετοί δήμοι έχουν χρέη στην ΕΝΑΦ, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι αν ιδιωτικοποιηθεί η ΕΝΑΦ, αυτόματα τα χρέη των Δήμων θα τα διεκδικήσει η εταιρεία που θα πάρει την ΕΝΑΦ. Άρα, ενδεχομένως να έχουμε μια περίπτωση που οι Δήμοι να κληθούν να πληρώσουν είτε μέσω περιουσίας τους είτε μέσω χρημάτων τα χρέη αυτά. Είναι ένα πολύπλοκο και πάρα πολύ κρίσιμο θέμα και αυτό. Και για την ΕΙΔΑΠ ισχύει το ίδιο? Και η ΕΙΔΑΠ, υπάρχουν χρέη τεράστια προς την ΕΙΔΑΠ από τα τελευταία της οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί. Φαίνεται ότι η εταιρεία έχει απαιτήσει από το δημόσιο και τους δήμους συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ. 1 δις 200. 1 δις 200. Και είναι 350 εκατομμύρια η αξία αυτή τη στιγμή των μετοχών του δημοσίου. Δηλαδή, εάν πωληθεί στην ονομαστική της αξία η μετοχή, αυτή είναι 350 εκατομμύρια, αύριο μεθαύριο κάποιος μπορεί να διεκδικήσει το 1 δις 200 που χρωστάει το ελληνικό δημόσιο σε αυτήν την εταιρεία. Και αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Έχει γίνει ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, νομίζω από τον κύριο Χουντή είχε γίνει, για το θέμα αυτό στον Επίτροπο. Και λέει ότι μάλιστα βάσει τη κοινοτική νομοθεσία αυτά τα λεφτά μπορούν να διεκδικήσουν. Στην ουσία μιλάμε για επιδότηση, άμεση επιδότηση του αυριανού αγοραστή. Δηλαδή, όταν λένε ότι θα μειώσουν το χρέος, ας πούμε, είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι αστείο να το συζητάει κανείς. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΟΗΕΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η διαθεσιμότητα των υδάτων ανακάτοικων στην Ελλάδα δεν είναι χαμηλή. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιοχές παρουσιάζονται ελλείψεις νερού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ΙΟΒΕ αναφέρει Θεσσαλία, Αττική, νησιά του Αιγαίου και άλλες περιοχές. Επομένως, υπάρχει το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Να πούμε καταρχήν ότι η Ελλάδα, σαν μέσος όρος, μπορεί να θεωρείται μια σχετικά καλή περιοχή ως προς τα υδατικούς πόρους. Αυτό λέει και η μελέτη. Υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις και γεωγραφικές, δηλαδή αν συγκρίνουμε τη Δυτική Ελλάδα σε σχέση με την Ανατολική ή με τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και χρονικές. Ως τουριστική χώρα, η ζήτηση αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε δεν υπάρχει και μεγάλη διαθεσιμότητα υδάτων και αντίστοιχα ισχύει αυτό και για την άρδευση. Άρα υπάρχουν όντως ζητήματα γιατί μιλάμε για ένα πεπερασμένο πόρο όπως είναι το νερό. Από εκεί και πέρα είναι τεράστιες οι ευθύνες και οι δικές μας σαν πολίτες, αλλά και των διαχειριστών, είτε είναι ΔΕΙΑ είτε είναι ΙΔΑΠ ή ΕΙΑΤ, για το για ποιο λόγο ας πούμε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει σε δύο, κατά τη γνώμη μας, σημεία.
Το πρώτο με την ίδια τη διαχείριση, με τις απώλειες που υπάρχουν στο δίκτυο. Έχουμε τεράστιες απώλειες και στο αστικό και στο αγροτικό δίκτυο. Πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που χάνονται κατά τη μεταφορά. Και εδώ έρχονται οι επενδύσεις και χρειάζονται επενδύσεις και πραγματικά χρήματα, ούτως ώστε να επιδιορθώνεται το δίκτυο εγκαίρως. Που δεν θα το λύσει, λες, η ιδιωτικοποίηση. Που εκτιμούμε, ναι, η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν θα το λύσει. Δεν το έχει λύσει ούτε σε άλλες χώρες, οπότε δεν θα λυθεί ούτε στην Ελλάδα. Έχουν γίνει επενδύσεις που ανέφεραν τα συμβόλαια μέσα, οπότε ναι, εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια διαφορά για την Ελλάδα. Ενώ αντίθετα θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια από το κεντρικό κράτος να διεκδικηθούν κονδύλια για να γίνουν τέτοιες επενδύσεις, να μετατραπούν, ας πούμε, τα κομμάτινα κανάλια που μεταφέρουν το αγροτικό νερό, να μετατραπούν σε κλειστού τύπου κανάλια που θα έχουν πολύ μικρότερες απώλειες. Οπότε υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την αξιοποίηση των μη συμβατικών πόρων, δηλαδή η συλλογή του βρόχινου νερού. Οι παππούδες μας στις Κυκλάδες δεν ήταν χαζοί που είχαν στέρνες και συλλέγαν το βρόχινο νερό. Το έκαναν γιατί ακριβώς και τότε δεν υπήρχε το άπλετο το νερό, ας πούμε, στην περιοχή. Αυτό όμως με τα χρόνια έχει αλλάξει. Οι στέρνες μετατράπηκαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί, μπορεί να λειτουργούν με περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το νερό μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί είτε στη γεωργία είτε για εμπλουτισμό. Πρόσφατα δημιουργήθηκε και το θεσμικό πλαίσιο και σε αυτό το τομέα μπορούν να διεκδικηθούν επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχει βέβαια και η μεγάλη ευθύνη όλων μας, και ως πολίτες και ως επαγγελματίες, μεγάλη ευθύνη των γεωργών. Όλοι έχουμε δει την εικόνα των κανονιών στη Θεσσαλία να ποτίζουν τον Αύγουστο 1 η ώρα το μεσημέρι με το 70 με 80% του νερού να εξατμίζεται πριν καν φτάσει στο πύλωμα. Όλοι έχουμε δει στην πολυκατοικία μας από κάτω να, με το λάστιχο να πλένουμε τα πεζοδρόμια. Τέτοιες εικόνες έχουμε όλοι. Άρα υπάρχει και η δική μας ευθύνη ως προς το πώς το χρησιμοποιούμε αυτό το νερό. Το ζήτημα όμως το κεντρικό είναι οι διαχειριστές, η δημόσια διαχείριση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που και να εμπλέκει τους πολίτες, να τους καθιστά συνυπεύθυνους, γιατί ο πολίτης έχει και δικαίωμα, αλλά είναι και υποχρέωσή του να συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση του νερού, να ενημερώνει τους πολίτες, ώστε να γνωρίζουν και ποια είναι η κατάσταση και ποιες δυνατότητες έχουν για να εξοικονομήσουν νερό, και από εκεί πέρα να γίνεται και χρηστή διαχείριση. Οι ίδιοι οι Δήμοι, σαν καταναλωτές που έχουν αυτά τα τεράστια φρέα, έχουν και μεγάλη ευθύνη σε σχέση με το νερό που καταναλώνουν. Πόσες φορές δεν έχουμε δει οι Δήμοι να ποτίζουν μεσημέρι ή να υπάρχουν διαρροές που δεν επιδιορθώνονται άμεσα. Άρα θέλει συνολικά ένα σχέδιο διαχείρισης που θα κινείται προς την κατεύθυνση της ορθολογικής βιώσιμης διαχείρισης και της εξοικονόμησης. Βέβαια, εκτός από το θέμα του ορθολογισμού, τίθεται και ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί δεν μπορεί το νερό να είναι για κάποιους εργοστασιάρχες ή για κάποιους, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μην πληρώνουν και να μην γίνεται τίποτα σε σχέση με αυτό, να κάνουν σπατάλη του νερού, γιατί εκτός από το νερό που αφορά την οικιακή χρήση, που είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, και όλη αυτή η φιλολογία ότι θα αυξήσουμε την τιμή του νερού για να προστατεύσουμε δίθεν από την υπερβολική κατανάλωση στα σπίτια, είναι αστεία, όταν ξέρουμε ότι οι διαρροές στα δίκτυα είναι μεγάλες και όταν ξέρουμε ότι το σπίτι καταναλώνει το λιγότερο δυνατό νερό. Δηλαδή, η μεγάλη σπατάλη γίνεται στο αρδευτικό νερό και φυσικά και στο βιομηχανικό νερό. Γι' αυτά πρέπει πρώτα να μιλήσουμε και μετά η Κομισιόν να αρχίσει πώς θα τιμολογήσει το νερό στην Ελλάδα. Είναι θέμα δημοκρατίας λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα ορθολογισμού. Και ο ορθολογισμός, βέβαια, να πούμε και σε αυτό, ότι στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που είναι οι υπηρεσίες δημόσιες και μάλιστα το 2006 και μετά έχουν βάλει στο σύνταγμά τους να μην μπορεί να είναι ιδιωτική διαχείριση νερού, εφαρμόζοντας αυτό που είπατε στην αρχή, το θέμα του ΟΗΕ, δηλαδή το δικαίωμα στο νερό, στην πρόσβαση στο νερό. Εκεί λοιπόν, στις χώρες αυτές, στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία κλπ., είναι τα μικρότερα ποσοστά διαρροών από δίκτυα που υπάρχουν παγκοσμίως. Και είναι σε χώρες όπου η διαχείριση είναι δημόσια. Ακριβώς επειδή ο ιδιώτης δεν έχει κέρδος από το να επενδύσει στα δίκτυα. Έχει μόνο φύρα, έχει μόνο κόστος. Γιατί να το κάνει λοιπόν, εφόσον θα πληρωθεί μόνο το νερό που τιμολογείται. Συμπληρώσω μόνο ένα στοιχείο. Ναι. Μέχρι τώρα είδαμε παραδείγματα που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Δηλαδή είναι Γερμανία, είναι Ολλανδία, Γαλλία, που ανακτούν το δημόσιο έλεγχο στο νερό. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι στη δικιά μας την περίπτωση, με το 85-86% της χρήσης του νερού να είναι από αγρότες, να είναι άνευση, υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γινόταν αν ιδιωτικοποιούν και αυτό. Γιατί το νερό
στη Μεσόγειο δεν έχει την ίδια, τον ίδιο κύκλο που έχει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία το νερό δεν ξέρουν να το κάνουν, θα το διώξουν για να μην βουλιάξουν. Εμείς εδώ είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση και μια ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση και του γεωργικού νερού, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε. Πέρα από το θέμα των πόλεων, δηλαδή, υπάρχει και το θέμα της υπαίθρου στον νερό. Υπάρχει βέβαια και το μέγα θέμα της ποιότητας του νερού. Επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα στις αγροτικές περιοχές είναι μολυσμένα με την εντατική χρήση λιπασμάτων. Υπάρχει το μέγα θέμα της ρύπασης επιφανειακών νερών από βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες δεν έχουν μονάδες επεξεργασίας των υγρών τους αποβλήτων με αποτέλεσμα να μολύνουν επιφανειακά ύδατα. Και είναι επίσης γνωστή η ρύπανση σε πολυεθνικούς ποταμούς της Βόρειας Ελλάδος, τον Εύρο, τον Έστω, τον Στρίμωνα, τον Αξιό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάπως πώς διαμορφώνεται η εικόνα της ποιότητας του νερού στην Ελλάδα. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα θέμα που αφορά γενικότερα το μοντέλο ανάπτυξης που έχει κυριαρχήσει το 1945 και μετά, με τα πολεμικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Και το οποίο οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα, η βασική διαπίστωση είναι ότι κάτι ριζικό πρέπει να αλλάξει αυτό το μοντέλο της ανάπτυξης. Μία διάστασή του είναι το νερό, εξαιρετικά σημαντική, έχει και άλλες διαστάσεις αυτό προφανώς. Ως προς το νερό, το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια κλίμακα χρόνου, η οποία δεν είναι καθόλου αυτή που μας έχει οδηγήσει μέχρι τώρα σε αυτά τα συμπεράσματα και σε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, η κλίμακα χρόνου στον κύκλο του νερού και στο πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τους υδάτινους πόρους δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης που έχει ακολουθεί μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω πιο σημαντική αλλαγή που πρέπει να γίνει και μάλιστα να γίνει άμεσα. Αντί να συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τάσεις οι οποίες είναι προς την εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε μια επιτάχυνση του χρόνου του αναπτυξιακού, λες και ακολουθεί ταυτόχρονα ο χρόνος του κύκλου του νερού. Για παράδειγμα, η αύξηση της ζήτησης στα νησιά του Αιγαίου απαντιέται με τη λύση της αφαλάτωσης, η οποία γίνεται με σύζευξη μάλιστα και με πετρέλαιο και όχι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι εκεί που υπήρχε μια ζήτηση, εμείς αυξάνουμε ουσιαστικά την προσφορά, αλλά αυτό το κάνουμε με έναν εντελώς ανορθόλογο τρόπο. Παράγοντας δηλαδή ένα δεύτερο πρόβλημα εκεί που πάμε να λύσουμε το πρώτο. Και ούτως ή άλλως αυτό που μέχρι σήμερα κάναμε είναι η διαχείριση της προσφοράς. Δηλαδή, πόσο νερό περισσότερο θέλουμε, τόσο νερό θα βρούμε με οποιοδήποτε κόστος, είτε αυτό λέγεται εφαλάτωση με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, είτε μεταφέροντας νερό από μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, όπως κάνουμε, ας πούμε, στην Αττική. Πλέον η λογική αυτή έχει αλλάξει και έχει αλλάξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε τη ζήτηση. Θα πρέπει δηλαδή να μειώσουμε τη ζήτηση. Είτε αυτό λέγεται αγροτικό νερό, είτε λέγεται βιομηχανικό νερό, είτε λέγεται αστική χρήση ή τουριστική χρήση. Τα ζητήματα της ρύπανσης είναι μεγάλα και στις αγροτικές περιοχές, διότι με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται πλέον οι πολύ μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων φυτοφαρμάκων που καταλήγουν στους υδροφορείς, αλλά και λόγω της υπεράντλησης, επειδή μιλάμε για γεωτρήσεις. Γεωτρήσεις που ούτε ξέρουμε πόσες είναι, ούτε πόσο αντλούνε, ούτε σε τι ποιοτική κατάσταση είναι. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε υφαλμήρηση των υπόγειων υδροφορών και βέβαια και στα νησιά, που σε περισσότερες περιπτώσεις το νερό καν δεν πίνεται. Άρα θα πρέπει να αλλάξει όλη η λογική του πώς το διαχειριζόμαστε το νερό και να σταματήσουμε να ψάχνουμε περισσότερο νερό, αλλά να δούμε πώς θα μειώσουμε την κατανάλωση, αλλά σε όλο το φάσμα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από διαφορετικά μέτρα, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση που γίνεται. Πλέον δεν γίνεται να αναζητούμε περισσότερο νερό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το νερό που έχουμε, τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους, όπως είναι το πρόχειρο, όπως είναι τα γκρίζα νερά σε επίπεδο κατοικίας, όπως είναι τα νερά των βιολογικών καθαρισμών, και μετά να δούμε αν θα πρέπει. Για παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό και ως προς την ποιότητα είναι η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ζητάει το μαχαιλό για να ξεδιψάσει, τη στιγμή που όμως κάθε χειμώνα η Λάρισα πνίγεται από το νερό. Αυτό το νερό με κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αντί να χάνεται. Άρα θα πρέπει να δούμε όλες τις εναλλακτικές, καταρχήν της μείωσης της ζήτησης και κατά δεύτερον της αξιοποίησης των διαθέσιμων ποσοτήτων. Το ζήτημα βέβαια είναι πώς αντιδρά η Κομισιόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα προβλήματα που αναφέρουμε εδώ όλοι. Γιατί η Κομισιόν αντιδρά με την οδηγία 2060, η οποία λέει με λίγα λόγια να τιμολογήσουμε ό,τι ρέει.
Αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή σε όλη την Ελλάδα των γεωτρήσεων που υπάρχουν, μικρών γεωτρήσεων ακόμα και για πολύ λίγα στρέμματα. Εκεί τι γίνεται ουσιαστικά? Γίνεται κάποια προσπάθεια διόρθωση του προβλήματος, αντιθέτως γίνεται μια προσπάθεια εξοικονόμησης δίθεν νερού δια της τιμολογήσεως. Αυτό δεν είναι τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και σίγουρα δεν είναι συνολικός και δημοκρατικός και ορθολογικός τρόπος να λυθεί. Εάν δηλαδή δεν μπορούν οι Έλληνες αγρότες να παράγουν αγροτικά προϊόντα, θα λυθεί το πρόβλημα του νερού? Αυτή είναι η λύση που θέλουμε? Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες προς μια κατεύθυνση και μια ρητορική η οποία είναι πολύ ωραία. Όλοι είμαστε υπέρ της οικολογίας και υπέρ της σωστής διαχείρισης, αλλά να μην πέφτουμε στην παγίδα να ενισχύουμε την αντίπαλη πλευρά, η οποία με αυτή την ακριβώς την ίδια ρητορική έχει επιχειρηματικά σχέδια από πίσω. Να πω μια φράση μόνο να μου δώσετε την ευκαιρία για τις γεωτρήσεις και για τους παραγωγούς. Εκτιμούμε ότι οι γεωτρήσεις πρέπει να καταγραφούν. Πρέπει να καταγραφούν, διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει διαχείριση. Θα πρέπει να ξέρουμε το πόσο νερό υπάρχει διαθέσιμο στους υπόγειους υδροπορείς. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας και η κάθε μια να ανοίγει μία τρύπα, ας πούμε, στο χωράφι του. Το νερό που υπάρχει εκεί δεν σημαίνει ότι είναι στο χωράφι του. Το θέμα της τιμολόγησης το κατανοούμε και όντως, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλη συζήτηση του τι θα την κάνουμε αυτή την καταγραφή. Αλλά σαν μέτρο η καταγραφή των γεωτρήσεων πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει διαχείριση. Και σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, ναι, να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή και να στηριχθεί ο αγρότης. Για να παράγει όμως τι? Αυτό είναι μια άλλη τεράστια κουβέντα σε σχέση με την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα, τι παράγει η γεωργία στην Ελλάδα, πόσο στηρίζεται και μόνο στις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα, και πώς θα μπορούσε αυτή η παραγωγή να αλλάξει, ούτως ώστε και να εισφέρει στο εισόδημα του γεωργού, αλλά και να διοχετεύει ποιοτικά προϊόντα μέσα στην αγορά, βιολογικά προϊόντα κτλ. Και εκεί, βέβαια, ο γεωργός δεν θα είναι μόνος του, θα πρέπει να στηριχθεί και από το κράτος και από τους συνεταιρισμούς που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν για να έχει την τεχνογνωσία, να επιδοτηθεί για να αλλάξει το σύστημα άρδευσης κτλ. Κτλ. Το ήθελα να πω το εξής. Αν καταρχάς υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει από την πλευρά του κράτους στις βιομηχανίες που ρυπαίνουν, που έχουν καταστρέψει ολόκληρους ποταμούς. Υπάρχουν έλεγχοι από την πλευρά του κράτους για να κλείσουν βιομηχανίες οι οποίες ρυπαίνουν. Βεβαίως. Στην περίπτωση της Βορείας Ελλάδας υπάρχει μια λίμνη που λέγεται Κορώνια και την ψάχνουμε. Κάποια στιγμή τη βρίσκουμε, κάποια στιγμή τη χάνουμε, ανάλογα με το πόσο βρέχει. Δηλαδή, γιατί άμα βρέξει αρκετά, μπορεί να γεμίσει λίγο, να έχει λίγο νεράκι. Τα τελευταία 10 χρόνια και περισσότερο υπήρχαν υποτίθεται έλεγχοι, αυτό αφορά τις γεωτρήσεις και τις βιομηχανίες στην περιοχή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε αυτό να εξασφαλίσει την επιβίωση της λίμνης. Άρα δηλαδή παρά τους ελέγχους η λίμνη αποξηράθηκε στην ουσία. Αυτό σημαίνει ότι είτε οι έλεγχοι δεν ήταν ικανοποιητικοί, είτε παρόλο που υπήρχαν και ας υποθέσουμε ότι κάποιοι τέλος πάντων ήταν ικανοποιητικοί, αυτοί δεν μπόρεσαν να εγγυηθούν την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιαστεί ξανά όλο το μοντέλο διαχείρισης που έχουμε των υδάτινων πόρων. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε μπορεί να υπάρχει και πρέπει να καταλαβαίνουμε τι δεν βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει λίμνη με το νερό, υπάρχει ο υπόγειος υδροφορέας που πρέπει να έχουμε μια αδρία στο εκτίμηση της δυναμικότητας του και θα πρέπει όλη η παραγωγική διαδικασία να προσαρμοστεί σε αυτά. Όχι στα πρόστιμα, ας πούμε. Γιατί δεν έχει νόημα να βάζεις πρόστιμα, να τα μειώνεις σε ένα βάθος χρόνου. Έχουμε και συγκεκριμένες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος να εξαφανίζεται η λίμνη. Είναι ανορθόλογο αυτό το πράγμα. Άρα εδώ ο δημόσιος έλεγχος, ο κρατικός έλεγχος ή ο έλεγχος της περιφέρειας δεν εγγυήθηκε αυτό που θα έπρεπε να εγγυηθεί. Δεν αρκεί αυτό. Πάντως, εκτός από τους ελέγχους που μπορεί να γίνονται τη στρεβλά ή οτιδήποτε, θα πρέπει να εφαρμόζονται και τα μέτρα. Δηλαδή, ο έλεγχος λέει ότι σε αυτή την περιοχή έχουμε το τάδε πρόβλημα, άρα θα πρέπει να προτείνονται και κάποια μέτρα και να υπάρχει χρηματοδότηση αυτών των μέτρων για να μπορεί όντως να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος. Διότι, αν όπως τον αποσοπώ, απλά διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι κακή, αν τα μέτρα τα οποία εκπονούνται ή τα διαχειριστικά σχέδια εκπονούνται δεν εφαρμόζονται, δεν έχει κανένα νόημα. Ας έρθουμε τώρα στα πολιτικά επίδικα. Όλες αυτές τις ιστορίες ιδιωτικοποίηση του νερού. Η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει επιβληθεί από την Τρόικα μνημονιακά, με το μνημόνιο. Το μνημόνιο προβλέπουν ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και η ΕΑΦ, η εταιρεία της Θεσσαλονίκης Ίδρυψης και Αποκέντρωσης, αλλά και η ΕΙΔΑΠ. Και να ανατεθεί το management σε ιδιώτη. Αυτά προβλέπουν τα μνημόνια τα ίδια. Άρα, όποιος έχει την πρόθεση να συγκρουστεί
για την ιδιωτικοποίηση του νερού θα πρέπει να συγκρουστεί και με τη συνέχεια την πολιτική της Τρόικας και άλλα των μνημονίων. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, πολιτικού χάρτη της Ελλάδας, πώς αντιμετωπίζετε το δίνημα των ιδιωτικοποίησεων? Περιγράψες τον σχεδόν τα πάντα. Εκείνο που μένει είναι το εξής, νομίζω. Εδώ θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει είτε από την πλευρά του το πώς διατάσσονται τα πολιτικά κόμματα ή να το συζητήσει από το πώς διατάσσεται όλη η κοινωνία. Δηλαδή, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, έχουμε όλους τους δήμους και το κεντρικό που ζητούν δημοψήφισμα για το νερό και τάσσονται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Εκεί δηλαδή δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Και μάλιστα υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις που στηρίζονται από μνημονιακά κόμματα, από κόμματα της κυβέρνησης, οι οποίες δημοτικές παρατάξεις δεν διαφοροποιήθηκαν σε αυτό. Ναι, και, αλλά μου κάνει κάποια εντύπωση. Είναι δυνατόν ο πολιτικός φορέας να υπογράφει και να συμφωνεί με τα μνημόνια και από την άλλη πλευρά στο Δήμο να παίζει διαφορετικά? Αυτό είναι ερώτημα. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Αυτό θέλω. Το πρώτο που δείχνει είναι ότι η κοινωνία δεν μπορεί να συνοψιστεί ούτε σε κομματικούς σχηματισμούς ούτε σε δημοτικές παρατάξεις. Η κοινωνία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή φαίνεται να τάσεται στο σύνολό της, και δεν είναι υπερβολικό αυτό, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό το βλέπουμε και με τις δημοτικές παρατάξεις και στους περιφερειακούς δήμους και στο κεντρικό. Είπαμε πιο πριν, η κλασική περίπτωση του δημοψηφίσματος για το νερό, αλλά το βλέπουμε και με τις επιτροπές κατοίκων, δηλαδή και με τη θεσμική της εκδοχή και με την κινηματική της εκδοχή. Τώρα, γιατί συμβαίνει μια δημοτική παράταξη που στηρίζεται από ένα κυβερνητικό κόμμα να μην διαφοροποιείται? Πρέπει να το δούμε λίγο τους χρόνους των αυτοδιοικητικών εκλογών, να δούμε πώς θα σωθούν μερικοί αυτοδιοικητικοί άνθρωποι, παράγοντες, στελέχοι. Είναι νομίζω εκεί μπαίνει το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί με την τρικομματική κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ετοιμίζομαι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι βέβαια ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις. Αυτό είναι νομίζω η αντιπαράταση. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και η ίδια πίεση της Κομισιόν, η οποία έχει με τα μνημόνια, αν ήθελε η ελληνική κυβέρνηση να την πολεμήσει, έχει και νομικό τρόπο να το κάνει. Υπάρχει μέσα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, στο άρθρο 345, η υποχρέωση της Κομισιόν να τηρεί στάση ουδετερότητας σε θέματα διαχείρισης, ειδικά για τις υπηρεσίες σύνδευσης, από τον ίδιο το καταστατικό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Οι άνθρωποι ήδη καταλάβει ότι ειδικά για τις υπηρεσίες ίδρυψης υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς. Η ίδια λοιπόν η Κομισιόν αυτή τη στιγμή ως μέλος της Τρόικα παραβιάζουν την ίδια τους τη συνθήκη. Αυτό αν υπήρχε μια σοβαρή κυβέρνηση θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Είναι ένα στοιχείο σοβαρό. Επίσης ένα άλλο είναι ότι εν πάση περιπτώσει η κοινωνία δεν περιορίζεται στα κόμματα και τα κόμματα είναι τα αποτελούν και άνθρωποι εν τέλει. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και λέει σε δημοτικό επίπεδο, γιατί εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στην Αθήνα, δική μας πρωτοβουλία, να συσπυρώσουμε δήμους οι οποίοι βγάζουν ψηφίσματα κατά της ιδιωτικοποίησης. Ήδη έχουμε καταφέρει σε κάποιους δήμους στην Παλίνη, στο Γαλάτσι, στο Μαραθώνα, κάποια πρώτα ψηφίσματα να περάσουν και έχουμε και μια συνεργασία και με άλλους δήμους. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα μέτωπο σε δημοτικό επίπεδο που να αντισταθεί στην ιδιωτικοποίηση. Γιατί εν τέλει όλα είναι θέμα αντίσταση της κοινωνίας. Εάν μια κυβέρνηση ιδιοκτησίας όμως ο ελληνικός λαός είναι στους δρόμους για το θέμα του νερού, νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή κάπου και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να δείξει ότι έχει μια ελάχιστη δημοκρατική, πώς να το πω, όχι ευαισθησία, επίφαση έστω. Μιας και μιλήσατε και οι δύο σε σχέση με την κίνηση από τα κάτω, τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται. Πράγματι, το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, σύστομα, αν δεν λάθος, ομόφωνα, αποφάσισε να προχωρήσει δημοψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα εδώ είναι πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και υπάρχει κάτι ακόμα δεδομένο, ότι οποιαδήποτε απόφαση και να βγάλει ένα δημοψήφισμα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ναι. Άρα, πριν πούμε γιατί φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση, να πούμε γιατί δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ναι, ναι, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα γιατί από το νόμο του Καλλικράτη, που θα έπρεπε τα τοπικά δημοψηφίσματα να έχουν εδώ και χρόνια γίνει μέρος της ελληνικής νομοθεσίας, ενώ περνάνε νύχτα όλα αυτά τα χιλιάδες νομοσχέδια, δεν βρέθηκε ο χρόνος, βλέπετε, το τοπικό δημοψήφισμα να περάσει από τη Βουλή και να εφαρμοστεί, δηλαδή να γίνει εφαρμοστικός νόμος για αυτό που προβλέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα των τοπικών δημοψηφισμάτων. Με τοπικό δημοψήφισμα σταμάτησαν στο Βερολίνο τη δράση των πολυεθνικών του νερού. Εμείς είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ας πούμε για τη Θεσσαλονίκη. Πάντα το νομικό σύστημα εκφράζει ένα σχετισμό.
δυνάμεων. Αυτό είναι μια προσέγγιση για το πώς μπορεί να δει κανείς το τι σημαίνει νόμιμο, προεδρικά διατάγματα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη είναι από αυτά που μας αρέσει τώρα τελευταία να λέμε ότι η Αθήνα ακολουθεί το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, εμείς τι κάναμε. Περικυκλώσαμε στην αρχή τον κεντρικό Δήμο με ψηφίσματα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και για διενέργεια δημοψηφίσματος από περιφερειακούς Δήμους. Νομίζω ότι είχε οριμάσει αρκετά και για τον κεντρικό Δήμο η κατάσταση και πήγαμε σε αυτό το ομόφωνο ψήφισμα που έχει και συμβολικά τεράστια σημασία. Με λίγα λόγια, η Θεσσαλονίκη των Μακεδονομάχων και των πάλε ποτέ στελεχών ακλόνητων της αυτοδιοίκησης ετοιμάζεται τώρα να υπερασπιστεί το νερό. Αυτό είναι ένα τεράστιο θετικό αποτέλεσμα, έτσι, πολύ μεγάλη συμβολική σημασία. Τώρα, το θέμα δεν σταματάει εδώ, βέβαια, γιατί, εντάξει, από τη μια πλευρά συνειδητοποιούμε ότι απέναντι σε μια βούληση μιας μνημονιακής κυβέρνησης θα μπει η κοινωνία. Αυτό πάει να γίνει τώρα. Γι' αυτό και υπάρχει δρόμος αυτό, δεν έχει λήξει. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, πάντως δεν μπορεί μια κοινωνία να λέει όχι και η κυβέρνηση να προχωράει. Θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα να νομοποιήσει. Η αίσθησή σου είναι στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πλειοψηφία του κόσμου κατά τη ιδιωτικοποίηση. Βρες μου ένα στη Θεσσαλονίκη που θέλει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Α, τόσο χοντρά είναι, τόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Εντάξει, ενδεχομένως υπερβάλλω. Ένα σπίτι. Εντάξει, ναι, αλλά είναι ξεκάθαρη μια μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά συντριπτική πλειοψηφία είναι κατά τη ιδιωτικοποίηση. Α κάνουμε πάνω μια συνέντευξη γι' αυτό. Έτσι, τον κόσμο. Α κάνουμε ένα πέρασμα. Είχε την έκθεση βιβλίου, θα έχει τώρα διάφορες διαδικασίες. Εμείς μοιράζουμε το υλικό μας και πιάνουμε τον κόσμο. Τα μηνύματα που παίρνουμε, τα ουδέτερα ή τα επιφυλακτικά, είναι ένα στα χίλια. Πάντως, αυτό ισχύει και στην Αθήνα. Δηλαδή, πραγματικά οποτεδήποτε ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την αλήθεια και την πραγματική πληροφορία για το τι εστί ιδιωτικοποίηση, καταρχήν περισσότεροι με το. Αντιλαμβάνονται οι λογαριασμούς που θα φυσκωθούν από ό,τι φαντάζομαι. Με τη σιωπή που υπάρχει στα μίδια τα εταιρικά. Δηλαδή, αυτό, πολλοί άνθρωποι αγνοούν ότι θα γίνουν και αυτές οι ιδιωτικοποίησεις. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ξεκινάμε δηλαδή από πολύ πίσω και πρέπει όλο αυτό να το καλύψουμε. Πάντως, όσοι ενημερώνονται είναι σαφώς κατά τη ιδιωτικοποίηση και εμείς την ίδια εμπειρία έχουμε. Πέραν τη αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει. Ένα δημοψήφισμα, σε ένα εργαλείο ζήμωσης μέσα στην κοινωνία και μέσα στη βάση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ούτε επαρκής ενημέρωση, αλλά δεν είναι και ένα θέμα που ελκόταν αυτή τη στιγμή. Το νερό τώρα πάει να αναδειχθεί. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που μπορεί να γίνει, ώστε να υπάρξει αυτό ακριβώς η ζήμωση μέσα στους κόλπους της κοινωνίας και για το νερό και για την ιδιωτικοποίηση. Οπότε είναι σαν εργαλείο, άσχετα με την αποτελεσματικότητα που τελικά μπορεί να έχει, πολύ χρήσιμο. Μια τελευταία επισήμανση. Επειδή έχει τη συμβολική του σημασία το γεγονός ότι το ψήφισμα ήταν ομόφωνο. Δηλαδή, η παράταξη αυτή τη στιγμή της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δεύτερη μεγαλύτερη παράταξη. Στηρίζονται από τα δύο μεγαλύτερα κυβερνητικά κόμματα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τι μας λέει αυτό. Μας λέει ότι μάλλον υποκύπτει σε πίεση του κόσμου, αυτό θες να πεις. Και απαντάει και στην ερώτηση του προηγούμενου. Δηλαδή, αν αυτές οι παρατάξεις δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν, ποιο κόσμο εκπροσωπούν που θα έλεγε ναι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, έτσι. Κατανοητό. Πέρα από τα τρία. Πάλι συνεχίζοντας πάλι για τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από τα τρία επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξαγορά της μέχρι τώρα δημόσιας εταιρείας που διαχειρίζεται το νερό και την απαγίτευση στη Θεσσαλονίκη, τη ΕΙΑΤ, υπάρχει και μια ένωση πολιτών για το νερό, ονομάζεται. Που έχει σκοπό εισαγωγικά, διαβάζω δηλαδή από τη διακήρυξη που έχει κάνει αυτή η κίνηση πολιτών για το νερό, την εξαγορά και τη μη κερδοσκοπική διαχείριση της ΕΙΔΑΦ ΑΕ, καθώς και την παροχή νερού στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές, προστασία του περιβάλλοντος, δημοκρατική λειτουργία και κοινωνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, διάβασα ότι ο Bill Gates, μέσω του ιδρύματος που έχει με τη γυναίκα του, το ίδρυμα Bill and Melinda Gates Foundation, υποστηρίζει και θα χρηματοδοτήσει, λέει, αυτή την κίνηση πολιτών. Μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πολύ οξύμορο, δεν είναι μια κίνηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, αλλά είναι μια κίνηση υπέρ της ιδιωτικοποίησης στην πραγματικότητα, απλώς λέει ότι θα το κάνουν οι ίδιοι. Είναι περίεργο, είναι πολύ οξύμορο, δεν το καταλαβαίνω. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε φορείς και συλλογικότητες και πολίτες μεμονωμένοι μετά από ένα κάλεσμα του σωματείου της ΕΙΑ, των εργαζόμενων στην ΕΙΑ. Και φτιάξαμε ένα ευρύ μέτωπο φορέων και συλλογικότητων και πολιτών, που μέχρι στιγμή καταφέραμε δύο-τρία πράγματα αυτά που συζητήσαμε πιο πριν. Στο μέτωπο αυτό συμμετέχει κίνηση 136. Αυτό που είπαμε εξ αρχής όλοι, δεν είναι μόνο η κίνηση 136, η κίνηση είναι κομμάτι του μετώπου. Αυτό που είπαμε εξ αρχής είναι το τι μας συνδέει, το τι μας ενώνει σε αυτή τη διεκδίκηση που είναι αποφατική διεκδίκηση. Είναι δηλαδή να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, να μην πουληθεί η ΕΙΑΔ.
Αυτό που μας ενώνει λοιπόν είναι αυτό το σύνθημα, πρώτα το αποφατικό, και το καταφατικό μας σύνθημα είναι διαφοροποιημένο στο βαθμό που όλοι συνεννούμε στην ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου στο νερό. Δεν έχουμε πιο ειδική θέση πάνω σε αυτό. Αυτό συμβαίνει για λόγους εύκολους να το καταλάβει κανείς. Θέλουμε να είναι το μέτωπο όσο το δυνατότερο ευρύτερο για να μπορέσουμε να πιέσουμε από όλες τις πλευρές, αν είναι δυνατόν, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, το συζητάμε το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για την κίνηση, για το τι επιδιώκει. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αποφύγουμε να μπούμε στην κουβέντα για λόγους με τοπικούς. Εγώ που δεν είμαι στο μέτωπο όμως και μπορώ να πω έτσι μια κουβέντα από ότι και εμείς έχουμε κάποια συνεργασία από την αρχή που ιδρυθήκαμε και εμείς σε υπηρεσπότερα. Είχαμε έτσι μια επαφή με τα παιδιά από Θεσσαλονίκη να μοιραστούμε τις ιδέες τους, εμπειρίες τους, παρότι εμείς δεν έχουμε κάποιο τέτοιο ανάλογο σχέδιο, δηλαδή ουσιαστικά απόκτηση εταιρείας με συνεταιρισμούς, κοοπερατίβες κτλ. Ωστόσο, η προσπάθεια που έγινε από την κίνηση, τουλάχιστον όσον αφορά το ότι μπόρεσε τελικά να μπει στο διαγωνισμό και να βρει κάποιες χρηματοδοτήσεις με αυτά τα 22 σχήματα, είναι ηθικών τραπεζών κτλ., είναι διάφορες χρηματοδότησεις από πίσω, ήταν ουσιαστικά, θα έλεγα, μια απέλπιδη προσπάθεια να μην έχουμε αυτή τη στιγμή το χειρότερο δυνατό σενάριο. Δηλαδή, τα άλλα δύο σχήματα που υπάρχουν με επικρατέστερο τη ΟΕΣ με την Ελάκτορ, με τον Κουβόλα, είναι ότι αύριο το πρωί η εταιρεία πηγαίνει στο ΟΕΣ και τον Ελάκτορ. Δηλαδή, η προσπάθεια των παιδιών, ασχέτως αν υπάρχουν επιφυλάξεις σε σχέση με το γεγονός ότι ξαναπληρώνουμε κάτι που είναι ήδη δικό μας. Ήδη δημόσια. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Ασχέτως του ποιοι είναι αυτοί και τι θα κάνουν τελικά και ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή, τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια, θα έλεγα εγώ, ρεαλιστική απάντηση τη αγορά απάντηση μέσα σε μια κατάσταση ότι αύριο το πρωί θα είχαμε με μια τεράστια ευκολία την πώληση της εταιρείας. Δηλαδή, για μένα είναι μια κίνηση, θα έλεγα, στρατηγικής και θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση υψηλής στρατηγικής, αν μου επιτραπεί. Θέλει συζήτηση, δηλαδή, αν βάλουμε μαζί το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, την ΕΙΑΘ, όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι 136 πλάς κάποια λεφτά, έτσι, δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά, να δεχτώ τη λογική. Η λογική είναι ότι προσπαθούμε να απαντήσουμε σε μια μορφή ιδιωτικοποίησης η οποία προωθεί τη χειρότερη μορφή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Η απάντηση σε αυτή μπορεί να μας διαφοροποιεί ενδεχομένως, αλλά είμαστε στο μέτωπο, είναι η απάντηση. Είμαστε. Βέβαια, να τονίσουμε και πάλι ότι πάλι το θέμα είναι να δούμε πώς αυτό θα γίνει, πώς θα πραγματοποιηθεί, αν πραγματοποιηθεί και, εν πάση περιπτώσει, ότι ξαναγοράζουμε κάτι που ήδη μας ανήκει. Εμείς είμαστε μέτοχοι στο δημόσιο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και τέλος πάντων, να δούμε και τι θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει όντως μια κοινωνική διαχείριση. Είναι κάτι που μένει να απαντηθεί στο μέλλον. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αν υποθέσουμε ότι θα δώσει η πρόταση. Αν το ΔΕΙΠΕΔ λάβει υπόψη του αυτή την επαφή, αυτή την πρόταση για την διαχείριση. Στις 7 και 8 Ιουνίου διεξάγεται στην Αθήνα μια εναλλακτική σύνοδος κινημάτων και οργανώσεων από όλη την Ευρώπη, το Alter Summit. Σε αυτή τη συνάντηση υπάρχει ως θέμα η ιδιωτικοποίηση του νερού και η αντιστάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Υπάρχει και μάλιστα συζητούσαμε λίγο ώρες πριν την διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη μιας προπαρασκευαστικής του Alter Summit, με θέματα που είναι προφανώς το νερό και οι χωρισιούς στις οικογές, το νερό θα είναι βασική θεματική στη σύνοδο. Σε μία από τις συνελεύσεις, λοιπόν, θα γίνει ειδική αναφορά γενικά για τα θέματα των κοινών συλλογικών αγαθών, παιδεία, υγεία κτλ. Θα γίνει έτσι μια συμβολική και πιο εκτενής αναφορά στο νερό, όχι μόνο για το συμβολικό του χαρακτήρα και για όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, αλλά και για το γεγονός ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τρέχει ήδη μια συνεργασία ανάμεσα στα κινήματα για το θέμα του νερού. Εμείς, σαν συλλογικότητα, συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό, λοιπόν, Κίνημα Νερού, που είναι μια σειρά από κινήματα, από συλλογικότητες, από οργανώσεις και μερικά συνδικάτα. Δηλαδή, υπάρχει ήδη μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι έχει αποφέρει αυτή? Έχει αποφέρει την περίφημη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Από τότε που θεσμοθετήθηκε αυτός ο δεσμός της Λισαβόνα, είναι η πρώτη φορά που καταφέρουν πολίτες να φτιάξουν μια επιτυχή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που θέλουμε να προτείνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο για τη θεσμοθέτηση πια
κατά της εμπορευματοποίησης του νερού, την προστασία του δικαιώματος σε πρόσβαση στο νερό. Και ζητάμε τις υπογραφές του και κόσμου. Και ζητάμε λοιπόν τις υπογραφές του κόσμου. Ήθελα να κλείσουμε έτσι με κάτι ενθαρρυντικό και να βάλουμε και τον κόσμο λιγάκι στο παιχνίδι. Ζητάμε λοιπόν και στην Ελλάδα να πιάσουμε το όριο. Παρότι έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, έχουν μαζευτεί πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές, 1,5 για την ακρίβεια. Και σε πάνω από 7 χώρες, 8 χώρες, ακόμα περισσότερες από ό,τι θα χρειαζόταν, θέλουμε κι εμείς, σαν Ελλάδα, να πιάσουμε το μήνυμο που είναι 16.500 υπογραφές. Είναι ελάχιστο νομίζω με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Πρέπει και πού μπορούμε να μπούμε και να υπογράψουμε. Είμαστε πολύ κοντά. Πώς υπογράφουμε, πού βρίσκουμε. Και από το δικό μας το site μπορεί να μπει κανείς να το βρει, από το safetypoder.org, αλλά και... Και από το φόστο το νερό blogspot.gr. Η πρωτοβουλία είναι το right to water. Το to είναι με δύο, είναι το δικαίωμα στο νερό και θέλουμε ενίσχυση προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτό που είπε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ο ΙΕ αναγνωρίζει το νερό ως αγαθό. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλουμε να γίνει μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πια. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη να θεσμοθετήσει κάτι σε σχέση με αυτό το δικαίωμα που έχει. Υπάρχει μια ελπίδα το Άλτερσα με την όλες αυτές τις προδιαγραφές να καταλήξει σε ένα μνημόνιο των λαών απέναντι στα μνημόνια των Τροϊκανών. Το Δίκτυο Μεσόγειος SOS έχει αναλάβει, έχει πάρει μια πρωτοβουλία και έχει θέσει 21 σημεία προς συζήτηση, προς διαβούλευση, αναδεικνύοντας ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα περί δημόσιου χαρακτήρα, δημόσιας διαχείρισης, αλλά και μπαίνοντας σε πιο λεπτομερέστερα στοιχεία σε σχέση με τη διαχείριση του νερού, και καλεί όλους τους φορείς και τους πολίτες να μπουν στο site του, το www.medsos.gr, και να καταθέσουν τις απόψεις τους, τις διαφωνίες τους, τις προτάσεις τους, διότι θεωρούμε ότι ναι μεν σήμερα είναι δημόσια η διαχείριση και γίνεται με τον τρόπο που γίνεται, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ικανοποιητική, και αν θέλουμε να πάμε σε μια πραγματική δημόσια διαχείριση με ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να πιέσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκ μέρους του Λεφ.gr, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που με την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.